Ρεύμα για όλους τους οικιακούς καταναλωτές εν ώψη των γιορτών του Πάσχα, αποφάσισε η Αρχή Ηλεκτρισμού σύμφωνα με ανακοίνωσή της. Το μέτρο θα ισχύει κατά την περίοδο 10 με 23 Απριλίου. Πραγματικά υπάρχουν άτομα που έχουν οικονομικές δυσκολίες. Στις περιπτώσεις αυτές η Αρχή Ηλεκτρισμού προσφέρει ευκολίες πληρωμής. Ανάλογα με το ιστορικό του κάθε πελάτη, το μέτρο αυτό αφορά όλους τους οικιακούς πελάτες της ΑΕΚ, συμπεριλαμβανομένου και τους ευάλωτους. Μάλιστα, η Αρχή Ηλεκτρισμού ανακοίνωσε πως όσοι καταναλωτές, στους οποίους έχει ήδη διακοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα, μπορούν να κάνουν αίτηση για επανασύνδεση της παροχής. Θα πρέπει να ζητήσει να επανασυνδεθεί, άρα να πρέπει να ξαναπάει το συνεργείο της ΑΕΚ στο σπίτι του για να τον ενώσει. Άρα αυτό στοιχίζει γύρω στα 60 ευρώ, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να μιλήσει με έναν λειτουργό της ΑΕΚ για να κάνει κάποια συμφωνία. Από το μέτρο αυτό εξαιρούνται οι εμπορικοί καταναλωτές και βιομήχανοι, αλλά και καταναλωτές στους οποίους έχει διακοπεί η παροχή λόγω παράνομης επέμβασης στον εξοπλισμό της ΑΕΚ ή λόγω κλοπής ρεύματος.